Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της regular season της Elite by Betson. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ των Air Domers και των Sicarios. Ένα μάτς ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας για τους Air Domers, καθώς βρίσκονται στο 3-12 όπως και οι favorites BC. Οι Sicarios έχουν ήδη ματσαριστεί στα επερχόμενα συναρπαστικά, όπως όλα προβλέπουν, playoffs με τη Maccabi Tel Achin. Για τρεις είναι άστοχος Ρωσάρης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Καθώς θα λειτουργήσει το τερό, οι δύο πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων. Οι πρώτες επιθέσεις μάλλον των δύο ομάδων. Μητσάκης. Γκαβέζος για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη του τελικού λιμπάν, θα βγάλει τελικό νικητή τον Μητσάκη. Πρόβλημα στην γωνία. Πίσω μας έκανε για τις δηλώσεις. Ξανά Μητσάκης. Ο Μούβλου ζήτησε και πήρε, θα γυρίσει με ένα αριστερό χουκ, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το αμυντικό rebound μεταξύ Φραγκοσάρη και Χρυσόχου. Αυρίδης. Σκεφτεί πάσα. Κυκλοφορεί η μπάλα, Μαυρίδης ξανά. Παίρνει η κυκλοφορία της μπάλας, ένα jump shoot από τον Χρυσόχου, είναι άστοχος. Δεν υπήρξε ένα μικρό τριγωνάκι και με τον Φραγκοσάρη. Πάρα το περάσει εκτός, έχουν 6 παίκτες η διάθεση του Ιερδόμερς και τώρα μόλις 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα μέσα στο παιχνίδι θα υπάρξει η πρώτη αλλαγή. Ο Παθανασίου θα περάσει στη θέση του Φόρογλου με τους Σικάριους, οι οποίοι έχουν 2 παίκτες στον πάγκο. Κάτσε αλλαγή καταρχής. Τσάκης. Δίσο ο Μούμογλου δεν πήρε. Ο Παθανασίου για 3 με την πρώτη του επαφή, ερχόμενος από τον πάγκο είναι άστοχος. Κρυφτικό rebound από τον Μούμογλου, σούτ για 3 από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Ο συμπαίκτης του άστοχος υπάρχει. Επιθετικό rebound από τον Μαρκίδη. Σφύριγμα, 0-2. Το σκορ, Μαυρίδης. Στοχού. Κινίδης έχει δώσει την επιλογή. Στην μπάλα τελικά, σαν άσχο Χρυσόχου. Ναχμίας. Είναι σε μία από τις πρώτες επαφές με την μπάλα. Θα την κρυπτήσει ο Τροκοσάρης στο 8 δευτερόλεπτο. Θα εκτελέσει σούτ για 3. Άστοχος, Άρης Γκαβέζος στο rebound. Αντώνης Γκαβέζος, ο αδερφός του δεν είναι διαθέσιμος στην αποστολή των Σικάριος. Μόγλου. Ένα μικρό deflection, την μπάλα θα περάσει και πάλι στα χέρια του Σικάριος όπως και προηγουμένως. Ο Παθανασίου στόχησε, θα γυρίσει, καλάθι και φάουλ αυτό μου Μόγλου. Έσχος και στην βολή ο Αντώνης Μούμογλου, 0-5. Σόχου. Σκινίδης. Στη μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά το φάουλ, δεν θα μετρήσει το πέρα, θα είναι 5. Όσο το κερδίσει τον Παπαθανασίου. Άρα 6 και 7 οι παίκτες. Διαθέσιμη για τις δύο ομάδες, για Ερντόμερς και Σκάρες Χρυσόχου. Την πάλι από τον Τροκοσάρη, τη Σιλίδης. Ναχμίας ένα jump shoot, υπό ασφυκτική πίεση, είναι τελείων ο χρόνος επίθεσης. Στο Μαρκίδη, είναι άστοχος. Θα έρθει δύο πόντι. 2-5. Καβέζος, θα βρει και το πόδι αμέσως στο Τροκοσάρης. Για να αποτρέψει την πάσα. Ζήτησε και πήρε ο Παπαθανασίου μέσα στη ρακέτα. Ζήτησε με τη μία στο Μούμογλου. Από εκεί που αστόχησε προηγουμένως είναι άστοχος και τώρα μετά από πολύ δύσκολο σουτ, από πολύ αυστηρή γωνία των εισαγωγικών, παίρνοντας την μπάλα από τον Καβέτζο. Ο Καβέτζος θα εκτελέσει ένα σουτ. Λαμβάνοντας από τον Παπαθανασίου που ήταν μέσα στη ρακέτα. Μία ακόμα εξαιρετική συνεργασία έπειτα από ένα ακόμα θετικό rebound. Ο Αρχίδης τροφοδότησε και Μούμογλου και στόχησε. 2-7. Χρυσόχου. Ναχμία ζήτησε, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο. Χέρι μου χέρι ξανά στον Χρυσόχου. Πάρει ένα screen ο Χρυσόχου. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Παπαθανασίου έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-9. Με μεγάλη όρεξη Σικάριος στο παιχνίδι όπως φαίνεται. Βίδης. Χρυσόχου θα πάρει ένα screen από τον Ναχμία. Ζήτησε την μπάλα της Κινίδης. Θα κοπεί από τον Μούμογλου. Ο οποίος θα σκρατήσει την μπάλα. Έχει ο Μαρκίδης εκεί πέρα. Καβέζος. Παπαθανασίου. Πίσω από την πλάτη βάζει τον Καβέζο. Μούμογλου ζήτησε και πήρε ο Ναχμίας. Αποκρυπτογράφησε το play, ήταν πιο μπροστά από τον Μούμογλου και πήρε την μπάλα. Σκυλίδης θέλει να τρέξει. Σόχου.
Μαρτίδης ελεύθερος, δεν πήρε το σουτ, θα τον πάρει στο δεύτερο χρόνο. Για δύο είναι άστοχος, Μαρτίδης στο rebound. Μετά από προσπάθεια του Μούμογλου και του Κινίδη. Ο Παπαθανασίου. Άλεξανδρο Μαρτίδη θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος στην γωνία. Αμυντικό rebound από τον Κινίδη. Τρακοσάρι. Θα μου δείξει τρίπλα. Μαρτίδη σου πια τρεις, είναι άστοχος. Μαχνίες ήταν εκεί πέρα με τη μία το επιθετικό rebound. Το σούτ είναι άστοχος ο Μαρτίδης. Πήγε να τροφοδοτήσει τον Μούμογλου, ήταν δύο παίκτες μπροστά του και ένας που το έφυγε την μπάλα. Σύνδης. Μισόχου. Ναχμίας, έχει βρεθεί στη κορυφή, Τραγκοσάρης. Βρίσκεται στην κυκλοφορία μπάλα, Ναχμίας κάνει τη σχεδική κίνηση. Δόθηκε ένα κρίσιμο Τραγκοσάρης, η διατρίση θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Ο Γκάρντ, ο Νερντόμερς είναι άστοχος που θα φανθεί το rebound. Ο Φανθεί του Καβέζο με τη μία. Στα 20 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα τρίποντο αυτός. Όχι, δεν θα το έπαιρνε ο Άρης Καβέζος, είναι έστοχος. 2-12. Βρίδης. Στην πάσα υπέροχη στον Κισινίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει ότι μετατρέψει assist. Μούμογλου. 10 πόντους διαφορά. Σκρατήσει ανάποδο, λέει, από Καβέζος. 2-14. Μισόχου. Ο Βρίδης. Καταχμίας θα δώσει ένα ακόμα screen. Νικοσάρης. Μισόχου, μέχρι μέσα. Έχει βρεθεί ένα άνθρωπο στον Κισινίδη, θα το πάρει. Μέσα στο χώρο του Τραγκοσάρη, το αμυντικό rebound. Μαρτίδης το κατοχυρώσει τελικά το αμυντικό. Μούμογλου. Υπέροχη συνεργασία, την πήγε να βγάλει ο Μούμογλου με τον Παπαθανασίου. Μπάλα θα χαθεί όμως. Τραγκοσάρης έχει βρεθεί ελεύθερος. Καταφέρει να τιμωρήσει την τέτοια αμυντική ισορροπία. Ισορροπία ο Ζικάριος. 5-14. Έτσι κάτω από 10 πόντους σε διαφορά. Παπαθανασίου. Σόχου βγάλει την μπάλα εκτός. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή από τον Κοσάρη, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι είπε στο πάγκο, στον έναν συμπαίκτη που είναι εκεί πέρα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τζάκης. Καβέζος. Μόνος μέχρι μέσα, ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μούμογλου έχει επιθέσει αρκετά ελεύθερο, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Κισινίδη. Σοφού, Μαρτίδης. Παρεμβασμένος από Ναχμία, ένα ακόμα. Στην weak side, ο Χρυσόχου. Παρεμβασμένος από τον Κισινίδη αυτός από τη φορά. Μαρτίδης. Ναχμία σε ένα jump shoot έχοντας βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Και καλάθι από τον Κισινίδη, ο οποίος είχε κερδίσει την ιδανική για αυτόν θέση. 7-14, double score του Σόρ Καρίνα. Τσάκης. Καβέζος με τη μία και πάλι πάσα του Παπαθανασίου. Σε 3 εύστοχος έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την απέναντι γωνία από αυτή που τον έχουμε δει να δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής. Μαυρίδης. Μιας. Σόχου. Σόχου με την μέσα Τρακοσάρης στα 3 δευτερόλεπτα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι την ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Μια επίθεση για τους Μετρόπενς. Πολύ καλή κυκλοφορία, πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των παικτών. Μούμογλου θα χάσει την μπάλα έχοντας περικυκλωθεί από 3 παίκτες. 2-1-2-1. Σόχου. Τρακοσάρης από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Σου για 3 είναι άσχημα αυτή τη φορά. Πάρε το rebound. Μαρκίδης. Καβέζος. Ο Παπαθανασίου από εκεί που ευστόχησε και αυτός προηγουμένως. Είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μούμογλου και καλάθι. Τώρα θα πραγματοποιηθεί όπως φαίνεται η διαλλαγή. Για να δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ο Ναχμίας τελικά. Στην είδηση θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μισόχου. Στο μένα χέρια από ο Καβέζο του Μούμογλου, πρώτος θα πάρει τώρα την μπάλα. Τροφοδοτήσει τον Παπαθανασίου, θα συγκρατήσει αυτό στα 21 δευτερόλεπτα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στον Κισινίδη. Τους Γιαρίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σόχου. Γιαρίδης. Τρεκοσάρης.
Προσπαθήσει τον Γιαρίδη Σουτζιάνο. Τρεις είναι άστοχος ο Τρακοσάρης. Ο Θανασίου. Στη weak side έχει βρεθεί. Κούμωρος θα τροφοδοθεί από τον Γκαβέζο μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια μέσα στην τριπλέτα. Ο έμπειρος forward ο Μουσικάριος δεν την βάλει στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους. Σόγου. Για 3. Εύστοχος αυτή τη φορά. 12-23. Γκαβέζος. Τζάμιλες φωνάζει ο Ραχμής από τον παγκό. Αυτοδόπουλος. Αφήσει την πάλι στο καλάθι, όχι θα τελείσει δύο βολές. Ο Αυτοδόπουλος ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βέρμπις. Με το άσπρο ποιος είναι. Το έχουμε, ευχαριστώ. Αρλάντ σίγουρα. Έστω πως την πρώτη βολή. Ο Αυτοδόπουλος. Δεύτερη Μητσιαρίδη στο rebound με απόκτημα των Ντόμερς. Τουκουσάρης. Μητσιαρίδης. Γυρίσει απέναντι στο Μούμο, βλέπω την πλάτη. Περιφερειώθηκε σωστά, αλλά άφησε άτσαλα την πάρα στο καλάθι. 12-24 λοιπόν. Για το 7-14, ένα ακόμα double score στην Μαρκαρίνα. 45 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού δεκαλέπτου. Καβέζος. Για τρεις είναι άστοχος ο Σουτόπουλος. Σόχου. Αντίδης. Ο Ρικοσάρης έχει βρεθεί ελεύθερος. Σου για τρεις είναι άστοχος. Ενδεχομένως δεν ήταν αυτή η πρωταρχική του πρόθεση, αλλά βρέθηκε πολύ ελεύθερος για να το πάρει. Φυσικό ρυμπάνω από τον Γιαρίδη. Καλό πάση και ξανά τον Ρικοσάρη. Γιαρίδης θα γυρίσει, ούτε τώρα θα καταφέρει να σκοράρει βέβαια στο Μουμουγλου. Τελευταία 14 δευτερόλεπτα όλα Σικάριος. Αρχίδης, 6 δευτερόλεπτα, σούτ για 3 θα το πάρει. Καβέζος είναι άστοχος. Μαυρίδης θα πιάσει την μπάλα, 1,7. Κοιτάει το ταμπλό ο Μαυρίδης. Ξέχνει τη μακρινή πάσα, τη βρήκε στο Γιουσκινίδη, θα φύγει, όχι. Καλά, που βγήκε δεν μετράει. 12-24 λοιπόν. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Συν 12 οι Σικάριοι, οι οποίοι έχουν λίγους παίκτες στη διάθεσή τους, αλλά έχουν ακόμα λιγότερους οι Ντόμερς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην δείτε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Πάμε για το καθιερωμένο zoom out από το πίνακα του σκορ. Το αρκετά δραματικό zoom out, ομολογουμένως. Πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά υπεντούχους για τους Ντόμερς. Εξέτασε τις επιλογές του, δεν πήρε το σουτ ο Μαυρίδης, το πήρε από τη γωνία. Σόκολα είναι άστοχος, Μούμογλου το rebound και θέλει να τρέξει. Θα πάρει την μπάλα, υπέροχη συνεργασία. Και αυτό και του Κωνσταντόπουλου. 12-26, Γιαρίδης. Έτσι πάσα του Σινίδης δεν κατάφερε να πάρει στον πρώτο χρόνο, κατάφερε στη δεύτερη, υπάρχει deflection. Από το Μαρκίδη και τώρα ένα ακόμα teamwork για τους Σικάριους. Δύο ακόμα με την πάση Κισινίδης. Ο Μπρίδης σου για 3 θα το πάρει τώρα έχοντας βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος. 15-28. Βόπλος. Ξαναπάει την μπάλα. Στραπάσα στον Καβέζο, ο οποίος είναι μαρκαρισμένος και θα σουτάρει να σκοράρει για 3. Θα παίρνει στο Γιουσκινίδη. Παίρνοντας την πάσα από τον Κωνσταντόπουλο. Μαυρίδη. Σόχου. Να Μαυρίδη. Γιαρίδης. Γυρίζει. Σόχου. Καλό passing game. Μαυρίδη σουτ για 3. Είναι άστοχος με αμυντικό ριμπάντο από τον Γιαρίδη. Εκθετικό διορθώνω. Γιαρίδη. Ρουκ πάσα στο Μαυρίδη. Ένα jump shoot είναι εύστοχος. 17-31, 5 σελίδι και την πόντι όσον αφορά το τεχνικό των Ερντόμερς. Ο Σταθόπουλος, ζήτησε την πύρο από τον Αθίου. Μέσα ένα jump shoot, δεν θα το πάρει, πάρει deflection στην πάσα που πήγε να βρει τον Καβέζο ελεύθερο και πάρει Μαυρίδης. Αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι, 7 πόντι. Του γκάρ των Ερντόμερς. Συνεχόμενος. Ο Σταθόπουλος. Παίρνω σκέντρο. Μουμογλου.
Κουμούγλου δείξει και την μπάλα. Κουμούγλου. Καβέζος και πάλι για τρεις. Και πάλι εύστοχος. 19-34. Καβδίδης. Σόφου. Ξεκινήσει δεν θα πάρει παραμέσα στην κοινότητα. Πάρει τώρα σε δεύτερο χρόνο. Ανάποδο λέει η άπειλα εύστοχος. Δεν βάλουμε τόσο ρεπλή ξυνήτη. Καβέζος. Βαμπλός. Ξανά Καβέζος θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό γήπεδο το τρεκοστάρι. Συντάξει τις επιλογές του, σκανάρει το γήπεδο ο έμπειρος γκάρτ των Εντόμπερς. Μαθήτης. Weak side, ξανά τρεκοστάρις. Συντιατρής, άστοχος. Βάνω με την πάσα από τον Χρυσόχου. Καβέζος. Κουμόγλου. Κουμόγλου, ωραία πάσα στον Θανασίου. Ένα άσχημο σουτ. Μαρκίδης στο rebound είναι και εκεί. Καβέζος. Έξτρα πάσα στον Μούμογλου αυτή τη φορά. Σουτ για τρεις θα το πάρει αυτός. Εύστοχος. 31-37 έχουν μπει. Με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τριπώντων. Σικάριος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γιαρίδη, σουτ για τρεις, άστοχος, πόνο ταμπλό. Καβέζος στο rebound. Στο 2 ενοχλίας. Καβέζος, σουτ για τρεις, έχω το δευτεία, μετά ελεύθερος. Είναι άστοχος στο Βασιλόπουλος. Στόχου, κερδίσει το φάουλ από τον Καβέζο που έκανε στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ζανασίου θα περάσει στον πάγκο. Μητσάκη θα περάσει στη θέση του. Βρίδης. Τροσάρις. Τροσιαρίδης. Πάσα. Συνήθι υπέροχο passing game. Έβγαλε ελεύθερο. Το Χρυσόχο πίεσε στόχησε για τρεις. Δεν πάνω δεν θυμάσαι τον Παυρίδη. Για να δούμε αν θα προσπαθήσουν να παίξουν να χορέψουν το χορό που έχουν στήσει οι Σικάριος των τριών πόντων. Οι Εντόμερς και αν θα τα καταφέρουν. Καβέζος. Για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει το τελικό της Φιπ. Πολύ μακριά από οποιαδήποτε ρεκόρ το Μαυρίδη. Υπάρχει λάθος πάσα, Μούμογλου έχει κλέψει. 3-1-2-1. Μούμογλου θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στυλίδης. Στην αναφορά. Κουσάρης. Καβρίδης σου για τρεις. Ένιος δεν είναι άσχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Βγάλει τελικό νικητή. Τον Κιχινίδη ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 26-39. Κουτσάκης. Μέσα είναι όλους πάσα στον Καβέζο. Υπέροχο passing game. Βγάζει ελεύθερο τρίποντο. Είναι άσχος ο Μητσάκης, επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άσχος. Ο Μαρκίδης θα περάσει εκτός. Συνήθως θα περάσει στον πάγκο, Αρσένης θα περάσει στη θέση του, ο οποίος έχει έρθει αφού ξεκίνησε το παιχνίδι. Λοιπόν, 7 και 7 οι παίκτες, διαθέσιμοι παίκτες στον αγώνα και για τις δύο ομάδες. Και ελπίζουμε να παραμείνουν, να μην υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Μαχιαδίδης παραμείνει στο παρκέ, πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες, είναι άσχος του Μόβλου. Πέρασε μάλλον ανάμεσα από δύο παίκτες. Ο Στόπουλος, ο Θανασίου. Ένα τραμπ, ο Μητσάκης είναι εύστοχος. Χωρίς στάμινα που έχει καλά από ποτάδιο Μόρουλου από τον πάγκο. Παίρνει τον Ογόντος προφανώς. Εσόχου, άλλαξε με τον Πεγουσάρη, είναι άσχος, ο Θανασίου θα πάρει το rebound. Πέρασε απέναντι από δύο παίκτες και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάρφω που θα αλλάξει κάποιος από τον πάγκο τον Σικάριος. 26-43. Μια συμπτήμα την περάσει στον αγωγικό χώρο. Μαυρίδης, Αρσένης. Γιαρίδης, ωραία πάσα, θα γυρίσει αυτή τη φορά. Θα βάλει πλάτη και θα κερδίσει τον Μουμογλου. Μητσάκης.
Καβέζος. Ζητάχεις και πάλι. Η γωνία σου για 3 Παπαδοστόπουλος. Είναι άστοχος. Αλληλικό rebound. Από το Μαυρίδη. Χρυσόχου. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το τρακοστάρι. Παπαδοστόπουλος. Καβέζος ένα ακόμα κάτσε. Σουτ είναι άστοχος. 28-46. Δεν δίνει τόσο σκληρές μάχες μέσα στην τριγκέτα. Καμία δεν νομίζω μέχρι στιγμής. Ο Καβέζος πυροβολή. Τα χειρόμετρα μέχρι 75. Ασένης. Γυρίζεις. Γυρίσιο με τις γυαρίδες. Είναι άστοχος. Το κοστάρι. Η κυκλοφορία της μπάλας προηγουμένως. Υπάρχει ένα στήριγμα. Μία στάρα θα περάσει στη θέση του Χρυσόγου. Υψηλώνει τώρα το σχήμα των Ερντόμερς. Καβέζος την επαναφορά. 1-1 το Μανίκα Φάουλ. Δούμε με πολύ μεγάλη καμπύλη δάσκοπος με αυτή το rebound. Εγκαρισμένος. Συγκρατήσει. Και την μπαλακή την κατοχή ο Τελουσάρης. Θα την μακρινή πάσα από εδώ ο Μαβίλης. Πάει μέχρι μέσα να κοπεί από τον Βούμογλου ο Αρσένης. Σωθόπουλος. Ξαναλλάξει. Είναι άστοχος όμως. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βούμογλου. Άλεξε από τον Καβέζο. 16 για το τέλος. Για 3, εύστοχος ο Κοσάρης. 31-48. Μητσάκης. Μουμογλου. Παθανασίου. Για 3, το σκέφτηκε το ζήγησε. Είναι εύστοχος ο Μητσάκης. 31-51, διαφορά στρογγυλοποιείται στους 20. Τρουσάρης. Ασένης. Ζήτησε, αλλά δεν πήρε στην πρώτη φάση ο Μαζιαρίδης. Καλό πάση μια η Μαυρίδης. Σουτ για 3. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, αλλά δεν ευστόχησε ο Τρουσάρης. Τέλειος. Καβέζος θα την κρατήσει. Υπέροχο πάση μια γκέιμ. Είναι εύστοχος. Κάτω από το καλάθι. Ο Μαζιαρίδης Σταθόπουλος. Ασένης. Αθμίας. Ο Αρσένης θα δώσει ένα screen αφού έδωσε την μπάλα στον Αθμία στον Αρσένη Αθμίας. Υπέροχο passing game. Ο Ζιαρίδης. Περκοσάρης. Σταματήσε δίπλα. Ξανά ο Ζιαρίδης. Θα γυρίσει με τα μπρόινα άστοχος. Ο Μόγλου θα βρει τον Παπαστεθόπουλο. Ο οποίος θα κάνει μια προσποίηση. Ο Αρσένης δεν ήθελε να δώσει και βολή ή βολές στον αντίπαλό του. Ο Ζιαρίδης. Γιαρίδης είναι άστοχος του Μογλου. Το rebound. Καβέζος για 3. Για 2 δείχνει ο Ρέμφ. Είναι άστοχος του Μογλου. Το επιθετικό rebound το παίρνει στον Αχμία. Αρχή από το τρίποντο. Μητσάκης. Το Μαυρίδη επενδύει στο για 3. Μετά από δεύτερη σκέψη είναι άστοχος του Μαυρίδη στο rebound. Κάπου. Μαυρίδης. Ένα jump shoot. Έστοχο. 33-55. Ο Καβέζος κοίταξε το ταμπλό. 11 δευτερόλεπτα όλα για τους Σικάριους. Πριν την συμπλήρωση 20 δευτερόλεπτα με φάλτσο, η σκαστή πάσα στον Καβέζο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. 2 δευτερόλεπτα, Αρσένης. Θα μετρήσει αν μπει. Παραλίγο να μπει ένα απίστευτο καλάθι. Μπορεί και το πένα στο σχετικό top 10. Βγαίνει στο αυτό όνομα κανάλι του Μπασκετάκη. Τελικό σκορ λοιπόν. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, 33-57. Οι Σικάριος παρά το γεγονός ότι έχουν λίγους παίκτες έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν μια πολύ μεγάλη διαφορά. 57 πόντοι σε 20 αγωνιστικά λεπτά εναντίον των Ερντόμερς, οι οποίοι έχουν βρει κάποια καλά στατιστικά. Είναι κάποια καλά χαρακτηριστικά επίσης. Προχωρούν πολύ καλά την πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Άλλες φορές. Λειτουργεί άλλες όχι, όμως πολύ πολύ λίγο χρειάζεται μάλλον. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina που δέχτηκε στην αναμέτρηση μεταξύ Ερντόμερς και Σικάριος. Πρώτη γνωστή είναι για τις τεχνικά φιλοξενούμενες, γιατί έχουν 57 πόντους ενεργητικού στο πρώτο μισό. Καβέζος θα χάσει τελικά την μπάλα. Σόχου. Για 3 άστοχο, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ξένης. Μαυρίδης.
Σκηνίδης, πάει μέχρι μέσα από σπίτι ενέργεια, είναι άστοχος στο ανοιχτόπλο πίσω από συμφαλή άμυνα του Αθανασίου. Μητσάκης, του Αθανασίου. Για τρεις, είναι άστοχος ο Γαβέζος και βγει ελεύθερος από τον Σόπλος, αλλά έτσι την έχει στα πάντα στο μαρκαρισμένο τον συμπέκτη του, τον Γαβέζο. Μαρτίδης. Και Σκηνίδης. Ξανά Μαυρίδης. Τον τζαμψού είναι άστοχος. Μαχνίας έδρασε ως τείχος μπροστά του. Για τρεις, ο Σόπλος είναι άστοχος, θα μάθαμε τον Μαρκίδη. Φυσικό rebound, Μαρκίδης. Είναι έστοχος. Θα μάθαμε τον Παπαθανασίου. 33-59. Μαυρίδης. Φυσόχου. Ξανά Μαυρίδης. Αχμίας. Μεσένει στη weak side. Ο Μαυρίδης, Φυσόχου, καλό passing game. Μαυρίδης δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Κρινή πάσα, θα βρει το Μαρκίδη. Καβέζος. Σωθόπουλος. Σωθόπουλος από τον Αθανασίου, ελεύθερος είναι άσχος. Πάρα πολύ ψηλά από τον Σωθόπουλος, θα πάρει το επιτυχικό rebound ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Για τρεις έστοχος ο Καβέζος. Πόδομαι με τη διάρκεια εντός εγωγικών διάστηση. Από τον Παγκό, Αθμία. Καταφέρει να συγκρατήσει από την άμυνα του Καβέζου. Μαυρίδης για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Μητσάκης. Καβέζος για τρεις και πάλι είναι άστοχος από την προσοχή προηγουμένως. Μητσάκης. Περνούσε με τον Σωτόπουλο από τον Θανασίου. Ένα jump shoot. Έχουν βρεθεί ελεύθερος με διπλή αναπήρηση. Είναι άστοχος ο Μητσάκης. Προσπάθησε ο Καβέζος για το rebound να καταφέρει τον στόχο. Μαυρίδης. Μεσένης. Για τρεις έχει βρεθεί. Ελεύθερος είναι έστοχος. Πάξον στην εντύπη. Και εκεί. Καβέζος. Θα το φύγω. Γυρίσει. Θα βγάλει την πάσο Μαρκίδης. Δεν το πήρε το τρίποτα μετά από το τρίποτα από τον πάγκο. Μεσοδόπουλος για τρεις άστοχος ο Καβέζος. Μαυρίδης. Αρσένης. Οι δύο παίκτες πάνω του έκανε μία προσπίση σε δεύτερο χρόνο η μπάλα στη γωνία. Τέλος και ο Σκηνίδη. Jump shoot είναι άστοχο, προβοκαμψίου τον rebound. Τσάκι. Τσάκι, πολύ περίτεχνη πάσα στον Καβέζο, αλλά να μια στενή πέρα και την έβγαλε εκτός. Ο Μουμογλου πέρασε τέσσερα από τον Θανασίου. Σωθόπουλος θα χάσει τελικά την μπάλα του Σκηνίδη. Για τρεις από την επαναφορά, Μητσάκης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Σκηνίδη, θα δώσει στον εφημβιασμό. Είναι έστοχος ο Μαυρίδης. Μουμόγλου. Στη γωνία σου για τρεις έστοχος ο Καβέζος. Στην Φίλπον, στην Σονιχαρίνα. Ο Καβέζος έχει περάσει εκτός, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Μαυρίδης. Σου για τρεις είναι εύστοχο. Το στόχο. Αυτό το μητάκι. Μαυρίδης. Σκηνίδης. Τένις. Τένις θα ψάξει μπάς στην Αχμία, θα την βρει. Για τρεις, Μαυρίδης είναι άστοχος. Ψάξει το rebound. Ψάξει μακρύ μπάς στον Ούμογλου, υπάρχει τη ψάξη του Σκηνίδη. Τένις. Ένα jump στον Αρσένη, είναι άστοχος.
Κύριε στο rebound, Κούμογλου. Πάρει το τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα, είναι άσχημο για να πει και φυσική. Υπάρχει θετικό rebound στο Βασίλη. Φτιάξαμε τον Βασίλη, θα στείλει την μπάλα στον Στόχο Μαυρίδης. Με τη μέσα μόνος του είναι έστοχος. Μέσα υπέροχη συνεργασία για μια φορά. Μαρτίνι και Ούμογλου. Και άσχο με δύο φορτάκι αυτό. Σόχου. Το δίδυ. Τράχη σόχου. Αχμία σε ένα. Δάμψο είναι άστοχο. Μόγλου. Παίξαμε τον Αχμία. Μπάλα θα πάρει όμως ο Μαρκίδη. Θα φέρει δευτερόλεπτα. Ζάκης ξανά με Μόγλου. Υπάρχει θετικό rebound από τον ίδιο μετά από άστοχη προσπάθεια στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίσης. Σόχου για τρεις. Είναι άστοχος. Μαντικό rebound. Μαρτίνι. Κούμογλου γυρίσει από το ίδιο σημείο που αστόχησε προηγουμένως, αλλά και αστόχησε. Ο Θανασίου θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες, είναι εύστοχος. 43-69. Μαρτίνις. Κάνει να σκύνει τον Αχμία. Μαρτίνις, ένα jump shoot είναι άστοχο. Λάθος πάσα. Σόχου, τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος ο Μαυρίδης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στα 19 δευτερόλεπτα. 45-69. Υπέροχη συνεργασία, κερδίσει σε δύο βολές ο Μαρκίδης. Τρεγουσάρης θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Μαρκίδη. Μέσα από τη δεύτερη, 45-51. Σέλης. Μουσάρης. Ισκινίδης. Σένις. Άντρα Μουσάρης. Σένις, ένα jump shoot είναι άστοχο. Μία σέδα σε ένα screen στην αρχή της προσπάθειας. 45-51 παραμένει. Πάρα πολύ καλά, δεν την πήρε. Σε πρώτο χρόνο, την πήρε σε δεύτερο. Για τρεις Παναθηστόπουλος είναι άστοχος. Σκόρει πάνω του Μούρου. Τραβήξε δύο παίκτες πάνω του μέσα στη ρηκή του Μαρκίδης. Θέλεις, Ρεγουσάρης. Για τρεις είναι άστοχος. Μουσουσόπουλος. Θα συγκριτήσει δεύτερο χρόνο. Μητάκης. Κουμόγλου για τρεις είναι έστοχος. 45-74. Συνείδης. Ένα φάουλ στο παιχνίδι, 1-0 τα ομαδικά. Φεγουσάρης. Στην τρίτη περίοδο, φυσικά. Σένις. Στόχου, δίσε την πύρο αναχνίας. Μη μπαλά εκτός τελικά. Στόχου την επαναφορά αναχνίας. Θανάχης στόχου. Θα δώσει ένα σκρίνο αναχνίας μαζί με την μπάλα στον... Κάνει τον Ντόμερς. Υπάρχει κλέψιμο. Θα δούμε θα πάει στη weak side, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες στο μαρχίδι. Για τρεις παγωδανοφίλοι είναι άστοχος. Το rebound. Μάχη το πιστεύει το rebound. Σόχου. Ένα jump shoot στάθηκε και εκτέλεσε απέναντι στον Μητσάκη. Είναι άστοχος με το rebound. Yeah.
Μπασκετάκι. Πάσα, μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι έστοχος ο Μαρκίδης. 45-76. Θέλεις. Πρέπει να σημαίνει τον Αθνία ο Σόκος Καστιπάσα, πάει μέχρι μέσα. Ωραία, πως είναι άτοκος ο Τρουσάρης. Συντικό rebound, θα τελειώσει το φάουλ της Σινίδης. Δύο βολές. Αντώνη, τα δικαιτεσάρια, τα δικαιτεσάρια τι έπαιξε. Α, καλά, δίκαιο. Έτσι όπως τους συνείδες, την πρώτη βολή. Όμως η δεύτερη, δυσκό rebound, με τη μέσα είναι άστοχος. Θα τη φάση. Μαρκίδης, τελειώνει ο χρόνος του τύπου. Ένα δευτερόλεπτο πριν να το πάρει κάποιος. Είχε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, 46-76, τελικό σκορ 3 της περίοδου. Είναι από 30 αγωνιστικά λεπτά, στο συν 30 η Σκάριος. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Χαρίνο, τις σκορίνες στο 46-76. Στους 30 βόλτες διαφορά η πρώτη κατοχή είναι για τους Ερντόμερς. Ασένης, το Λουσάρης, για 3 από τη γωνία έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Αφού μάχη για το επιθετικό ριμπάν, το δούμε ούτε με τα κατάφερε, χαμόγελα από τον Σιντατό Σικάριος. Ζαρίδης είναι άστοχος. Σφόπουλος, ο Μογλού. Θα βρει ο τρίπλες, κοίταξε το τρίπο, δεν το πήρε το σούτ όμως. Θα πάρει σε δεύτερο χρόνο, αλλάζοντας με τον Σφόπουλο, ο μαρκαρισμένο είναι έστοχο. Μέρα από τον Σόχου. Θέλεις. Ζαρίδης. Είναι άστοχος, κάνει την ρακέτα. Κάνει σε τρεις παίκτες. Να το περάσει εκτός. Σόκου, Ασένης, για τρεις, σαφική που αστόχησε προηγουμένως ο Τρογκοσάρης, αυτός είναι εύτοχος. Για δύο, λέει ο Ρεύ, δύο κόσμο. 49-79. Deflection από τον Ιωσινίδη, ένα ακόμα deflection. Από τον Μαρκίδη ένα, ας πρέπει να σου πει ένα άσχο τον Στροβλό. Σόκου. Συνήθις, Κακοσάρης, πίσω το τρίποντο από τον Θανασίου πήγε πάνω του. Συνήθις, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάτι ο Μαρτυρίδης. Για τρεις έλθει ο αγώσμα από τον Θανασίου. 91-82. Ασένης. 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 Θα το περάσει εκτός. Ασένης. 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 Θα το πρέπει από τον Μουγλου. Θα ξαναπάρει την μπάλα το Μαρκίδη απέναντι σε δύο παίκτες. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σόχου. Σάρις, Ασένης. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές. Ανάμιζάκης. Ο Σοφόπουλος.
μέσα. Καλό passing game στην Γκονάκη μεταξύ αυτού του Αναζίου και του Μούμογλου, ο οποίος θα στόχισε στην τρίποντα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδοπούλου. Είναι άσχος, ξανά επιθετικό rebound από τον Παπαδοπούλου. Στη μέσα απέναντι σε τρεις παίκτες, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Από την αρχή είναι άσχος. Σόχου, είναι 2-2. Αφαίνει στη γωνία σου για τρεις. Είναι εύστοχος. 55-84 διαφορά, βρίσκεται κάτω από τους 30. 0-1 τώρα πραγματικά στην τελευταία περίοδο. Μου ζήτησε ο Παπαθανασίου. Χαίρετε λογώντας. Δεύτερη προσπάθεια. Θα την βάλω στο καλάθι, τρακοσάρις. Της Κινίδης. Στόχο. Λέιζερ πάσα με στρική τα Ματζιαρίδη. Θα γυρίσει, είναι εύστοχος. 57-86. Μουτσάκης. Θα με δώρεις τώρα. Εδώ μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Χρυστοδόπουλος. 57-88. Σόχου. Κινητής. Μέσα Αρσένης, από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Από την αριστερή γωνία είναι άσχημος τώρα. Αυτή θα πάρει το rebound. Δουμογλου. Δεν θα πάρει το τρίποντο, υπέρχει η κυκλοφορία της μπάλας για μία ακόμα φορά από τον Σκάριος. Θα σταθεί στον ένα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Αναστασόπουλο. Και θα γυρίσει υπέροχη πάσα στον Παπαθανασίου. Σένις. Συμπτια 3 είναι άστοχος. Ο Αναστασόπουλος. Πάσα να φύγω. Για τρεις ο Μητσάκης, εγώ δεν βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος. Ξόχου. Τρογουσάρης. Ξανά Ξόχου. Σκηνίδης. Τρογουσάρης έχει βρεθεί ελεύθερος, για τρεις εύστοχος, 60-93. Αρχίδης. Μέσα έχει σταματήσει την τρίπλα. Του βγάλει την πάσα στον πια. Τρεις εύστοχος. Μητσάκης. Πάμε στην πάσα από τον Παπαθανασίου. Μακρινή πάσα. Τρακοσάρης. Θα τον ασθένει. Έκανε μια προσκύνηση. Μαντζιαρίδης. Πάει μέχρι μέσα. Στοχος. Δεν είναι ο Μαρτίνο, ο οποίος πάει τώρα στους δύο παίκτες, η μπάλα δεν θα περάσει εκτός. Αλλά θα φτάσει στον Παπαθανασίου, ο οποίος φτάρει, είναι άστοχος, ένα ακόμα θετικό rebound. Μούμογλου άστοχος, ξανά έχει θετικό rebound. Προσπάθεια, δεν καταφέρει να σκερδίσει η μπάλα από τον Παπαθανασίου. Σόχου, Αρσένης. Για να βγάλει μια ανόλου πάσα στον Σόχου, η βάλπα συγκρατήσει τελικά ο Γιαρίδης, ο Γιατρής, από τον Ρεκοσάρι άστοχο. Βρεθεί ελεύθερος στη γωνία σου για τρεις είναι άσχος ο Παπαθανασίου. Βρεθεί ελεύθερος ο Αρσένης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τσάκης. Για τρεις εύστοχος. 62-99. Σόχου. Γιαρίνης πάει μέχρι μέσα, απέναντι σε δύο παίκτες, είναι εύστοχος. Ένα Eurostep θα δικαιώσει το Μαρκίδη. 64-101, κοιτάξτε τι κάνει ο φόρος μου από τον πάγκο. Πρεκοσάρης. Αλλά θα χτυπήσει σε αυτόν και εκτός. Παπαθανασίου, στην παραφορά. Προς το πλώσο. Κουμόγλου.
Μόλις μέχρι μέσα θα κοπεί να μπει στην ίδια. Υπάρχει επιφώνια στην ομάδα, δεν μπορώ. Επικοινωνήστε το και μετά. Του μόλις στην παραγορά. Ο Στόβλος. Γύρω τρίποντα θα το πάρει τελικά στο για 3. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Μογλίνο έχει φέρει το ψηφιστικό rebound. Ανάποδο λέει Άπι, είναι εύστοχος. Κοντέβης. Ζενής. Να Μαυρίδης. Να τζαμψούτ είναι εύστοχος. 66-103. Χι φωνάζει από τον Παγκοφόρογλου στο 3 στο οποίο είναι πράγματι κάνοντας κάποια μετάκια προς τα μέσα Μουτσάκης. Το Λουσάρης. Είναι αρχιτά ελεύθερος, Μαντιαρίδης, είναι εύστοχος. Αν δεν ρωτήσει τον Αρχίδη θα φύγει την πάρα στο καλάθι. 68-103. Το δράσιο τελευταία 90 δευτερόλεπτα στο 3 άστοχος του Κουμόγλου, τρακοσάρης. Το rebound. Στου 3 έχοντα βρεθεί ελεύθερο, η μπάλα μπήκε και βγήκε και μπήκε τελικά. 71-103. Έχουν περάσει το φράγμα εντός εισαγωγικών των 100 πόντων της Σικάριος. Τζάκης. Πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άστοχος. Μούμογλου θα πάρει το δεύτερο χρόνο του επιθετικού rebound. Χριστόπουλος. Στου 3 από τη γωνία είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τη Συνίδη. Το Λουσάκης έχει βρει γη ελεύθερος, δεν θα καταφέρει να σκεφτήσει την μπάλα αυτή θα περάσει εκτός. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Λουσάκης. Μόγλου. Μαρκίδης ο Διατρίκης έχει βρει γη ελεύθερος, άστοχος. Αμυντικό rebound ο Ματζιαρίδης. Τρικοσάρης. Για 3, άστοχος. Αρχίδης στο rebound. Αρχίδης φλέξαμε την Κιζινίδη, θα καταφέρει να σου κλειδίσει όπως ο Βλός. Πάρει το τρίποντο, μετά από προστροπή από το τροπή από τον Πάγκο, είναι άστοχος. Ο Βρύπης. Τελευταία επίθεση, όλοι για τους Ερτόμερς, 20 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα εκδηλωθεί. Για 3, είναι έστοχος. Ο Αρσένης, μια φορά θα πέσει κάτω από τους 30 πόντους, 74-103, αυτό θα είναι μάλλον και το τελικό σκορ. Πράγματι η μπάλα θα μπει εκτός, δεν θα μπει στο παρκέ, για εκτός. Οι παίκτες θα αλληλώσουν χαίρονται, τελικό σκορ 74-103, 29 πόντους η διαφορά. 1,3 μπιστική είναι για τους Σικάριους, θα προχωρήσουν στο 3-13. Οι Ερντόμερς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει τοπικό ακουστικό υλικό. Από τη διοργανώτη αρχή, από όλους τους παίκτες, από τους ρεφ, από όλο το staff, ευχές για όλους τους συνέχεια να περνάτε τέλεια, όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ πολύ σημαντικά, να είστε καλά.